Ερωτήσεις του κυρίου Αβγιανάκη στο Κοινωνικό Κοινοβούλιο, ένα αφορά το σύνολο των τραπεζών και ένα αφορά μόνο τα δάνεια της Άττικα του 11 για τη Νέα Δημοκρατία και μία δήλωση της Ντόρα Μπακογιάννη, τότε αρχηγό της Δημοκρατικής Συμμαχίας ως κόμμα. Τα καταθέτω αυτά και κάνω και μία διευκρίνηση που είναι απολύτως αναγκαία. Το περιεχόμενο είναι που ρωτούσε τότε για τα δάνεια των δύο μεγάλων κομμάτων ότι ενέχουν παρανομία, υπερβολή κλπ. Ενέτη, κύριε Λάπα. Τον 11ο το 11. Okay. Δύο ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να καταστεί σαφές. Ακούστε, ναι, κύριε Σκοταπίτε. Να καταστεί ένα πράγμα που έχετε σαφές. Εδώ πέρα γίνεται αυτή η κόντρα σχετικά με το νομικό χαρακτήρα της πορισματικής έκθεσης του κ. Καλούδη. Ο κ. Καλούδης, κ. Σκορδά, πρέπει να σας πούμε ότι είναι επίκουρος βοηθός οικονομικού εισαγγελέα του κ. Θανασίου, τότε του κ. Παπώνη. Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, τι δήλωσε αυτή. Πάντα ο επίκουρος κάνει την έρευνα. Την εισαγγελική έρευνα, δηλαδή, την ανακριτική. Την προανάκριση. Το προϊστάμενό του και ο προϊστάμενό του την κρίνει. Αφήστε να κάνω τη δήλωση. Μετά λοιπόν το πέρας της πορισματικής έκθεσης Καλούδη, γίνεται η πρόταση παραπομπής. Αυτήν παίρνει ο οικονομικός εισαγγελέας, ασκεί την ποινική δίωξη και συνεχίζει η τακτική ανάκριση. Αυτά λέει η ποινική δικονομία και αυτά θα γινόταν και τίποτα άλλο. Μάλιστα για να διευκρινιστεί και ο τελευταίος του κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Δραγκάτσης στη συνέχεια, μετά την τροπολογία που αναφέρθηκε πριν το άρθρο 78 του νόμου 41-46 του Υπουργείου Ανάπτυξης, με βάση ακριβώς αυτή την τροπολογία, ο κύριος Δραγκάτσης με τη δική του έκθεση θέτει την υπόθεση στο αρχείο. Για να ξέρουμε τι λέμε. Και έρχεται ο κύριος Σκορδά σήμερα, αν θέλετε, ακολουθώντας αυτά που έχει πει και ο κύριος Τουρνάρας και δηλώνει και ο ίδιος κατά την προσωπική του άποψη ότι δεν αφορά τα κόμματα. Συνάφεια η τροπολογία με τον δανεισμό των κομμάτων. Θα το χρησιμοποιήσουμε στη συζήτηση δική μας. Τον ευχαριστούμε για την προσωπική του άποψη. Έχει κατευθεί, είναι στα πρακτικά. Λοιπόν, θα διανεμηθούν οι δύο ερωτήσεις του κ. Βγιανάκη. Είναι από τη Βουλή και έχουν πάνω πρωτόκολλο. Τις αναγνωρίζω γιατί έχουν τον αριθμό. Όμως αυτό το απόσπασμα δημοσιεύματος, κ. Μπακογιάννη, καλό θα είναι να γνωρίζουμε από πού είναι, να έχει πηγή. Κύριε Λάπα, για να είμαστε απολύτως ακριβείς σε όλα όσα διακινούμε. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι ένα απόσπασμα από δημοσιότητα. Θα το βρει. Λοιπόν, να δώσω το λόγο στον κύριο Λοβέρδο. Να δώσω το